Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα σας έχω ένα πολύ χρήσιμο gadget το οποίο θα προστατέψει αυτά που αγαπάτε, τις ηλεκτρονικές συσκευές που αγαπάτε, το οποίο είναι ένα UPS που μου το έστειλε η APC σε συνεργασία με TNM Systems και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και πάμε να δούμε μερικά πράγματα παραπάνω παρέα. Φύγαμε! Τι έχεις υπέρτατε Βασίλη στα χέρια σου? Αρχικά ευχαριστώ για το υπέρτατε. Τι έχουμε λοιπόν στα χέρια μας? Σήμερα έχουμε ένα UPS, μια πολύ γνωστή, εντάξει ακρονίμια είναι λέξη σε όλους σας, το οποίο όμως είναι κάτι παρεξηγημένο, γιατί δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Πολλοί αγοράζουν έναν υπολογιστή, αγοράζουν ακριβές οθόνες, περιφερειακά ένα χαμό τέλος πάντων, αλλά δεν βάζουν κάτι ώστε να τα προστατέψει όλα αυτά. Γενικότερα στην Ελλάδα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το δίκτυο ηλεκτροδότησης δεν είναι καλό και το λέω και πολύ ευγενικά αυτή τη στιγμή, ειδικότερα αν μένεις σε επαρχία τα προβλήματα είναι πολλά. Πέρα από τις απλές διακοπές που δεν είναι αυτές που δημιουργούν τόσο το πρόβλημα, το πρόβλημα δεν δημιουργείται όταν απλά κόβεται το ρεύμα, εκεί πέρα εντάξει πιθανότητες να γίνει κάποια ζημιά είναι χαμηλές. Το πρόβλημα είναι όταν έχουμε κάποια υπέρταση, π.χ. μπορεί να πέσει ένας κεραυνός. Μπορεί στη ΔΕΗ για κάποιο λόγο να της έρθει αντί για 230V που έχει η μπρίζα μας να σου στείλει 400, έτσι επειδή ξυπνήσανε στραβά σήμερα και να σου τα κάψει όλα. Και γενικότερα υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα στο ρεύμα που εμείς δεν βλέπουμε αλλά μπορούν να βλάψουν τις συσκευές μας. Για όλους αυτούς τους λόγους υπάρχουν αυτές εδώ οι πολύ χρήσιμες συσκευές, όπως έχω και μία στα χέρια μου από την APC, τα UPS. Τι είναι τα UPS για όσους δεν το γνωρίζουν? Να τα πούμε λίγο εντάχει. Αρχικά υπάρχουν τρεις κατηγορίες με κάποια θετικά και αρνητικά. Ξεκινάμε με την πιο οικονομική κατηγορία που δεν την προτείνω κιόλας, που είναι τα offline UPS. Η λειτουργία με τα συγκεκριμένα είναι ότι μπαίνει ρεύμα μέσα στο UPS και βγαίνει κατευθείαν, να το πούμε έτσι, από το δίκτυο. Στην περίπτωση που γίνει κάποια διακοπή ρεύματος, χρειάζονται κάποια μιλισεκόν για να μπει σε λειτουργία η μπαταρία και να προστατεύσει το σύστημά μας, στην ουσία να μην σβήσει ο υπολογιστής μέχρι να κάνουμε κάποιο save και να το κλείσουμε με ασφάλεια. Το κακό που έχουν τα offline UPS είναι ότι δεν έχουν κάποια προστασία από τις περίεργες τάσεις. Τι εννοώ περίεργες τάσεις? Για παράδειγμα, κάποια υπέρταση. Αν σου έρθουν 400V, δεν θα μπορέσει να το φιλτράρει και έτσι θα σου κάψει το σύστημα. Εκεί πέρα χρειάζεται και άλλη συσκευή να δουλέψει παράλληλα με το UPS, οπότε ανεβαίνει και το κόστος. Υπάρχει μετά μια κατηγορία, η οποία είναι και η πιο ακριβή κατηγορία στα UPS, τα online. Τα συγκεκριμένα τι κάνουνε? Μπαίνει ρεύμα μέσα κατευθείαν από το δίκτυο, από την πρίζα μας και βγαίνει ρεύμα από το UPS, από την μπαταρία. Μόνιμα βγαίνει από την μπαταρία. Στην ουσία έχει έναν inverter μέσα και μετατρέπει το συνεχές ρεύμα της μπαταρίας σε ένα αλλασσόμενο και μας βγάζει ένα καθαρό ρεύμα. Προστατεύει και από υπερτάσεις και από οποιοδήποτε θόρυβο υπάρχει μέσα στο δίκτυο της ΔΕΗ. Είναι η καλύτερη κατηγορία, αλλά έχουν κάποια σημαντικά αρνητικά. Πρώτον, είναι ακριβά μηχανήματα γιατί προορίζονται για επαγγελματική χρήση και όχι τόσο για οικιακή. Αλλά πέρα από το κόστος, ο λόγος που δεν προορίζονται για οικιακή χρήση είναι ο θόρυβος. Επειδή κάνουν μόνιμα την μετατροπή από συνεχές σε ένα αλλασσόμενο με το inverter, ζεσταίνονται τα συγκεκριμένα μηχανήματα, οπότε χρειάζονται ανεμιστήρες και είναι κάτι ενοχλητικό να το έχεις μόνιμα να δουλεύεις σε κάποιο χώρο. Είναι για κάτι επαγγελματικό, ίσως για κάποιο server room. Τέλος, υπάρχει μια ακόμη κατηγορία, όπως και αυτή που θα δούμε σήμερα, τα Line Interactive. Τι κάνουν τα συγκεκριμένα? Μπαίνει ρεύμα κατευθείαν από το δίκτυο της ΔΕΗ μέσα και βγαίνει επίσης ρεύμα από το δίκτυο της ΔΕΗ, αλλά εδώ πέρα έχουμε και έναν σταθεροποιητή τάσης. Προστατεύει και από υποτάσεις και από υπερτάσεις και γενικότερα τα περίεργα που συμβαίνουν με το δίκτυο, θορύβους κτλ. Στην περίπτωση διακοπής ρεύματος, τότε μπαίνουν και σε λειτουργία οι μπαταρίες. Οπότε, εφόσον δεν χρειάζεται να γίνεται μόνιμα αυτή η μετατροπή, μιλάμε για πιο ήσυχα μηχανήματα. Οπότε, προορίζονται και για οικιακή χρήση σε ένα ήσυχο δωμάτιο. Για παράδειγμα, μπορούμε να το έχουμε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε να δούμε λίγο πιο κοντά το συγκεκριμένο που έχω στα χέρια μου σήμερα. Θα ξεκινήσω από χαμηλά, θα ξεκινήσω από κάτω και θα δούμε την φίρμα. Γενικότερα, σε πολλά εξαρτήματα στους υπολογιστές δεν παίζει ρόλο η φίρμα. Στα UPS, η μάρκα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και όταν μιλάμε για APC, μιλάμε για την κορυφαία εταιρεία που κατασκευάζει τέτοια μηχανήματα και είναι από τη Schneider στην ουσία, που φτιάχνει διάφορο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για σπίτια, για βιομηχανίες και γενικότερα για πολλά πράγματα. Οπότε είναι σημαντικό το όνομα γιατί μιλάμε για ρεύμα. με το ρεύμα δεν παίζουμε. Ας επιστρέψουμε εδώ πέρα και να δούμε μερικά πράγματα παραπάνω. Έχουμε το μοντέλο το οποίο είναι το Back-UPS, από το Backup παίξαν έτσι τέτοια μπαλίτσα, Pro 1600S, 1600 Βολταμπέρ. Δεν μας ενδιαφέρουν τόσο τα Βολταμπέρ, τόσο τα Watt που αντέχουν τα συγκεκριμένα, το οποίο είναι και 950 για το μοντέλο που έχω εδώ. Τα Watt είναι το ρεύμα, να το λέω πάρα πολύ απλά, που μπορεί να δώσει, να τροφοδοτήσει το σύστημά μας. Δεν είναι πόσο διαρκούν οι μπαταρίες, για πόσα λεπτά μένει αναμένο. Αυτό παίζει ρόλο τι μπαταρία έχει μέσα το εκάστοτε μηχάνημα. Συνεχίζουμε πάλι εδώ πέρα και ανεβαίνουμε λίγο πιο πάνω. Βλέπουμε έχουμε τρία κουμπάκια. Το μεσαίο είναι για να ανάβει, εδώ να κάνουμε μια περιήγηση στα μενού και να κλείνουμε τη σιρήνα, το ηχητικό μήνυμα που έχει. Και βλέπουμε επίσης ότι έχουμε και δύο USB, μια Type-A και μια Type-C, 5V 3A για να κάνουμε και μια φόρτιση σε κάποια συσκευή. Και το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι η οθόνη στο πάνω μέρος, την οποία θα τη δούμε και στη συνέχεια αφού το ανάψω. Όπως είπα προηγουμένως, τα UPS μέσα έχουν μια μπαταρία και ανάλογα το μοντέλο είναι δύσκολη η αλλαγή της. Μετά από κάποια χρόνια είναι αναμενόμενο ότι θα χρειαστούν αλλαγή οι μπαταρίες και κάποια πρέπει να τα λύσεις ολόκληρα για να κάνεις την αλλαγή, οπότε θα πρέπει να το πας και σε κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Για να σας δείξω εδώ πέρα τι εννοώ. Το τουμπάρουμε έτσι στο πλάι, πιέζουμε το καπάκι προς τα μέσα, το βγάζουμε σύρταρωτά πολύ εύκολα, αποσυνδέουμε το καλωδιάκι που έχει εδώ πέρα, κόκκινο συν, μαύρο πλην, και τραβάμε στην ουσία την μπαταρία προς τα έξω. Τόσο απλά, τόσο εύκολα μπορεί, πιστεύω, να το κάνει ο καθένας. Το άναψα κιόλας για να δούμε και η οθόνη τι κάνει. Για να το δούμε λοιπόν πιο κοντά. Η πάνω μπάρα που έχει το load είναι το φορτίο, που αυτή τη στιγμή είναι τελείως μηδενική γιατί δεν έχουμε κάτι συνδεμένο πάνω. Η από κάτω στάθμη είναι η μπαταρία που υπάρχει, που από ό,τι βλέπουμε κιόλας μας δείχνει πόσα λεπτά μένουν διαθέσιμα. Αυτό το UPS, αν το χρησιμοποιούμε στο πλήρες φορτίο, στα 950W, αντέχει γύρω στα 3,5 λεπτά. 950W, πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά. Θα σας δώσω και το παράδειγμα με τον δικό μου υπολογιστή που το χρησιμοποιώ. Πατώντας το κουμπί εδώ πέρα, μπορούμε να αλλάξουμε τις πληροφορίες που μας δείχνει η οθόνη, που έχει διάφορα πραγματάκια. Για παράδειγμα, την τάση που βγάζει έξω, βγάζει 229V αυτή τη στιγμή. Την τάση που μπαίνει μέσα, που αυτή τη στιγμή είναι 0V γιατί δεν το έχουμε συνδεμένο στην παροχή του ρεύματος. Πόσο φορτίο έχουμε σε Watt, πόσο φορτίο έχουμε τις 100 σύμφωνα με τα 950 Watt που αντέχει το συγκεκριμένο, τι Hz βγάζει το εναλλασσόμενο που έχουμε, τα 50 Hz που είναι και το δίκτυό μας, και τέλος γυρίζουμε πάλι στην αρχή. Τη συγκεκριμένη οθόνη, αν θέλουμε, μπορούμε να επιλέξουμε είτε να την έχουμε μόνιμα αναμένει, είτε να πρέπει να πατήσουμε το κουμπί για να μπει σε λειτουργία και μετά από κάποια δευτερόλεπτα σβήνει. Για να δούμε όμως και το πίσω μέρος από το UPS, το οποίο είναι και λίγο βαρύ γιατί μιλάμε για μπαταρίες μέσα που είναι αρκετά βαριές, και να δούμε εδώ τι συμβαίνει. Ξεκινάμε με τις προστασίες που έχει. Προστασία για το καλώδιο του τηλεφώνου. Μπορούν να υπάρξουν μέσα κάποιες τάσεις, κάποιος θόρυβος που να δημιουργήσει προβλήματα και να μας κάψει, για παράδειγμα, μέχρι και το modem, οπότε μπορούμε να τις φιλτράρουμε από εδώ πέρα. Μπορούμε να φιλτράρουμε το τοπικό μας δίκτυο και μάλιστα είναι gigabit οι συγκεκριμένες εδώ πέρα υποδοχές. Στα δεξιά έχουμε πάλι μια περίεργη σαν δικτύου υποδοχή. Στην ουσία εδώ πέρα μπαίνει ένα καλώδιο το οποίο το είχε μέσα στη συσκευασία για να συνδέεται με τον υπολογιστή και έτσι να βλέπουμε κάποιες πληροφορίες, π.χ. την κατανάλωση, πόσο μπαταρία έχουμε ακόμα. Αν γίνει κάποιο βραχικύκλωμα έχουμε την ασφάλεια εδώ πέρα. Και εδώ είναι οι υποδοχές που συνδέουμε τα διάφορα φορτία. Οι δύο αυτές εδώ που έχω τα δάχτυλά μου αυτή τη στιγμή βγάζουν κατευθείαν ρεύμα χωρίς να περνάει από την μπαταρία. Εδώ μπορούμε να βάλουμε κάποιες συσκευές όχι τόσο ιδιαίτερης σημασίας, π.χ. κάποιον εκτυπωτή. Οι υπόλοιπες 6x13 υποδοχές, έτσι ονομάζονται αυτές εδώ, από ό,τι βλέπετε έχουν και την μπαταρία. Οπότε, αν γίνει κάποια διακοπή, θα μπει κατευθείαν σε λειτουργία η μπαταρία μας. Και τέλος, αυτό που μένει είναι υποδοχή για να του βάζουμε ρεύμα. Κάτι θετικό που είναι αποσπόμενο. Σε μικρότερα μοντέλα της ίδιας εταιρείας το καλώδιο δεν είναι αποσπόμενο, οπότε μας περιορίζει λιγάκι. Στο συγκεκριμένο μοντέλο μπορούμε να βάλουμε ό,τι μήκος θέλουμε, οπότε είναι κάτι θετικό να υπάρχει. Καλά όλα αυτά, Βασίλη. Είπαμε, προστατεύουμε τον υπολογιστή μας, κάνουμε, ράνουμε. Πόσο κοστίζει το συγκεκριμένο μηχάνημα? Το συγκεκριμένο που έχω εδώ στα χέρια μου κοστίζει γύρω στα 500-550 ευρώ. Πριν πάτε εσείς κάτω στα σχόλια και μου γράψετε «Παναγία μου, 550 ευρώ για UPS, τόσο δεν κάνει ο υπολογιστής μου», προσέξτε, για πού προορίζεται το συγκεκριμένο UPS. Εγώ στο σύστημά μου μέσα έχω μία 3080, έναν 3900X, έχω δύο οθόνες 2K, έχω περιφερειακά, έχω 5 χιλιόμετρα RGB και με το συγκεκριμένο UPS κρατά το σύστημά μου άνετα για ένα πεντάλεπτο, γιατί η κατανάλωση που φτάνουν είναι τα 550 W για παράδειγμα, με όλα αυτά να δουλεύουν και να παίζω παιχνίδια. Οπότε καταλαβαίνετε, για ένα μέσο υπολογιστή, ειδικότερα για ένα υπολογιστή γραφείου, ένα τέτοιο UPS είναι overkill. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως στην περίπτωση ενός γραφείου? Επειδή έχουμε μπόλικες υποδοχές πάνω, μπορούμε να συνδέσουμε διαφορετικά συστήματα. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μέσα στη συσκευασία μας είχε όχι ένα, αλλά δύο τέτοια καλώδια. Από την μία είναι το κλασικό θηλυκό που μπαίνει στον υπολογιστή μας, στο τροφοδοτικό, και από την άλλη είναι το αρσενικό που έρχεται και μπαίνει εδώ πέρα για να συνδέσουμε την εκάστοτε συσκευή. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν και αντάπτορες που έχουν το C13 βίσμα και μας βγάζουν κλασικό σούκο για να μπορούμε να συνδέσουμε οποιαδήποτε συσκευή θέλουμε εμείς. Οπότε έχουμε γκάμα επιλογών, αλλά μια λειτουργία που έχει ακόμα αυτό εδώ το UPS και ανεβάζει αρκετά το κόστος είναι ότι έχουμε καθαρό ημίτονο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ρεύμα που βγαίνει, η κυματομορφή του ρεύματος που βγαίνει από το συγκεκριμένο UPS είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο ημίτονο, οπότε μιλάμε για ένα πολύ καθαρό και σωστό ρεύμα. Πού χρειάζεται αυτό? Σε κάποιες συσκευές υψηλής ακρίβειας, π.χ. σε κάποια μηχανήματα ιατρικά, ξέρω εγώ, ή κάποιον πολύ ακριβό εξοπλισμό που ο ελάχιστος θόρυβος που μπορεί να έχει το ρεύμα μέσα μπορεί να τα επηρεάσει. Οπότε το συγκεκριμένο UPS δεν θα το πάρουμε μόνο για να συνδέσουμε τον υπολογιστή μας, μπορούμε να συνδέσουμε τον ακριβό επαγγελματικό εξοπλισμό μας εδώ πάνω χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Για να κλείνουμε σιγά σιγά, γιατί έχει ζέστη εδώ μέσα και έχω σβήσει το air condition για να μην ακούγεται στο μικρόφωνο. Είπαμε πολλά πράγματα, too much information ήταν αυτό το βίντεο, αλλά έπρεπε να πούμε κάποια πραγματάκια. Για ποιον είναι αυτό εδώ το UPS? Αυτό το UPS είναι για κάποιον ημιεπαγγελματία ή επαγγελματία ή κάποιον που έχει δώσει πολλά χρήματα για τον υπολογιστή του και θέλει κάτι ποιοτικό και σωστό. Για έναν μέσο χρήστη η APC βγάζει και πολύ οικονομικότερα UPS, όπως το προηγούμενο που είχα εγώ που παίζανε και γύρω στα 120 ευρώ, οπότε υπάρχουν λύσεις για κάθε τσέπη. Ξαναλέω, στα συγκεκριμένα, στα UPS, η μάρκα παίζει ρόλο, οπότε τσεκάρετε τα UPS σε APC που θα έχω κάτω στην περιγραφή. Τι άλλο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή? Θα βρείτε Facebook και Instagram δικά μου. Ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί ανεβάζω έξτρα υλικό. Κουμπί συμμετοχής που αν το πατήσετε στηρίζετε πάρα πολύ αυτό το κανάλι και έχετε κάποια πλέον εκτήματα. Να το τσεκάρετε και γράψτε μου τα σχόλια πώς σας φάνηκε, αν έχετε κάποια απορία, το οτιδήποτε. Ευχαριστώ πολύ την TNM Systems και την APC που στείλανε αυτό το μηχάνημα για να το τσεκάρουμε μαζί. Να περνάτε καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!